Στο γήπεδο της Γέργερης αναμετρήθηκαν την Κυριακή Ρούβας και Πανόμου, με την ομάδα των Ομαλίων να έχει τις πρώτες επισκέψεις στα καρέ των γηπεδούχων, χωρίς να βρουν στόχο οι προσπάθειες των Τζουβάρα και Σαμπροβαλάκη. Ενώ ο Ρούβας απείλησε στο 17 με τον Λιδάκη, αλλά ο Κορνιλάκης μπλόκαρε την μπάλα. Λίγο αργότερα, ο τερματοφύλακας του Ρούβα Δημήτρης Παπαδάκης σταμάτησε ένα σουτ που επιχείρησε ο Ρούκα και η σπουδαιότερη φάση του πρώτου μέρους άγγε στον Ρούβα, με τον Κάτελα να σεντράρει και τον Τελία να πιάνει την κεφαλιά από κοντά, στέλνοντας μόλις out την μπάλα στο 28 λεπτό. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα στην Γέργερη, με πολλές όμως δυνατές μονομαχίες, ενώ ανάλογη ήταν και η εικόνα στην επανάληψη. Στο 60 λεπτό ο Ρούβας άγγιξε τον γκολ, τον Λιδάκης έφυγε ταχύτητα στην αντεπίθεση και προσπάθησε από μακρινή απόσταση να σκοράρει, αλλά ο Κορνιλάκης αντέδρασε σωστά και έδιωξε με εντυπωσιακό τρόπο την μπάλα σε κόρνερ. Στο 68 ο Διαμαντάκης θέλησε να αξιοποιήσει ένα φάουλ για την ομάδα του με άμεση εκτέλεση, αλλά ο Παπαδάκης ήταν σε σωστή θέση και έστω και δύσκολα μπλόκαρε την μπάλα. Στις τελευταίες ευκαιρίες στο παιχνίδι, ο Ρούβας με τον Ξεκαρδάκη και ο Πανό με τον Κοψίου δεν βρήκαν δίχτυα. Και παρότι οι γηπεδούχοι κορύφωσαν την πίεση τους μετά το 85, το παιχνίδι έμεινε στην λευκή ισοπαλία.